Σήμερα γίνεται μια διαδικασία. Κατά συνέπεια, Λουκά, τι έγινε στη Γενέβη? Έγινε χαρτογράφηση του συνόλου του προβλήματος, δηλαδή όλες οι πτυχές του προβλήματος. Κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των πλευρών, υπάρχει χάρτης, θεσμοθετείται, φαίνεται, αν δεν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη πέρα από αυτή που γνωρίζουμε, μια παράλληλη διαδικασία με τον κοινοτικό διάλογο για συζήτηση του θέματος της ασφάλειας και των εγγύσεων, ειδικά εάν οι Υπουργοί Εξωτερικών συνεχίσουν αυτό το διάλογο, και θα επιμένουν μέχρι τέλους, Λουκά, αυτοί που κινούν τα νήματα μέχρι ώστε να καταλήξουν σε μια διέξοδο, σε μια συμφωνία. Εγώ αμφιβάλλω κατά πόσον έχει οριμάσει το κλίμα ή είναι έτοιμες οι δύο. Πάντως, και κλείνω, εφόσον σε ακούω, επιχειρήσει να το συντομέψει. Ο χρόνος του δελτίου είναι περιορισμένο και το ξέρει. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, το αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Λουκά, είπε σε μια τοποθέτησή του πως πρέπει να προσέξουν, γιατί το αποτέλεσμα της μεταξύ του συμφωνίας, είχε δίπλα του τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, θα το κρίνει ο λαός. Ακριβώς. Και πρέπει μέσα από τη συμφωνία να απαντούν στις ανησυχίες και να καθησυχάσουν τις ανησυχίες του κόσμου. Λοιπόν, Μιχάλη Γνατίου, τελευταίος λόγος, ένα σύντομο σχόλιο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πολύ προσεκτικοί. Το πρόβλημα, ο εχθρός αν θες, είναι η Τουρκία. Όλα τα άλλα που λέγονται πρέπει να σταματήσουν να λέγονται. Κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ο πρόεδρος. Όπως ξέρεις, Λουκά, εγώ δεν είμαι ο μεγαλύτερος του υποστηριχτής, έτσι αντίθετα. Αλλά είχα την ευκαιρία να συζητήσω πολύ ώρα μαζί του. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Χρειάζεται βοήθεια. Ο αντίπαλος είναι στην Άγκυρα. Δεν είναι ούτε καν στα κατεχόμενα, ξέρετε. Έτσι. Ο αντίπαλος είναι στην Άγκυρα. Και αυτή τη στιγμή που δέχεται πολύ μεγάλη πίεση να προχωρήσει, δεν το κάνει, και ο Ερντογάν στέλνει στην Γενέβη τον Σαβούσογλου με πολύ σκληρές προτάσεις, απαράδεκτες προτάσεις. Ωραία. Οπότε πρέπει να εστιαστούμε σε αυτό που θέλουμε σαν Έλληνες της Κύπρου. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι μια καθαρή λύση. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, ας μην τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο προς το παρόν.